Η χθεσινή μέρα λοιπόν έχει ως εξής. Το πρωί γίνεται καταχρηστικός έλεγχος σε συνάδελφο φωτορεπόρτερ στην ΑΣΟΕ από αστυνομικούς στο ΜΑΤ. Αυτή είναι η αφορμή λοιπόν εν όψη και του τριημέρου, όπου ζητάμε συνάντηση με τον Γαδάρχη. Συναντιόμαστε λοιπόν με τον Γαδάρχη, ο οποίος μας διευκρινίζει, αφού παίρνει και τηλέφωνο μπροστά μας τον αρχηγό, τον διοικητή των ΜΑΤ, ότι δεν θα πειράζονται φωτορεπόρτερ και θα τηρεί το αυτονόητο που έχει μια δημοκρατία να μην πειράζονται φωτορεπόρτερ. Μάλιστα έδωσε και το λόγο του. Το βράδυ λοιπόν, δεν κατάλαβα υπέρμετρη βία της αστυνομίας απέναντι σε φοιτητές που πήγαν να μπουν στο Πολυτεχνείο. Εκεί λοιπόν χτυπήθηκε και ένας φωτορεπόρτερ, ο Γιάννης Ολιάκος. Όταν λοιπόν έχεις μια ρητή δέσμευση του Γαδάρχη απέναντι στον πρόεδρο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ ότι θα τηρούνται οι κανόνες εμπλοκής και δεν θα χτυπιούνται φωτορεπόρτερ, και το ίδιο βράδυ μετά από 4 ώρες χτυπιέται ένας συνάδελφος, θεωρώ ότι τα συμπεράσματα ανήκουν στον κόσμο. Χτυπήθηκε στο κεφάλι, πήγε σε νοσοκομείο, έκανε εξετάσεις και ευτυχώς είναι καλά. Σήμερα δε πήγε το πρωί και κατέθεσε στη Γενική Ασφάλεια, στην Κρατική Ασφάλεια για το συγκεκριμένο συμβάν, γιατί έχει κινηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Για μας αυτή η ΕΔΕ είναι ακόμα στα χαρτιά. Εμείς ζητάμε μια ΕΔΕ να δείξει έναν ένοχο. Μόνο έτσι θεωρώ θα μαζευτούν και δεν θα χτυπάνε αυτό το ρεπόρτερ. Ζητάμε λοιπόν αυτή η ΕΔΕ που ακόμα για μας είναι στα χαρτιά, γιατί μέχρι να το βρουν έχει διαδρομή, έχει μεγάλο δρόμο. Ζητάμε λοιπόν μια ΕΔΕ να μας δείξει έναν ένοχο. Και το αίτημα αυτό δεν το απευθύνουμε στους διοικητές της αστυνομίας, το απευθύνουμε στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Στο Πολυτεχνείο ούτε εγώ ήμουν. Εγώ φαντάστηκα ότι η πόρτα του Πολυτεχνείου ήταν ανοιχτή, θα πήγαιναν οι φοιτητές μέσα να συνεδριάσουν. Αυτό ήταν το σκεπτικό μετά το τέλος της πορείας. Εγώ άφησα την πορεία από τα προπήλαια. Έμαθα λοιπόν και είδα σε βίντεο ότι πήγαν στην Πολυτεχνείο, η πόρτα από τη Στουρνάρη που μπαίνουν μέσα ήταν κλειστή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν κλειστή. Το Πολυτεχνείο θεωρητικά είναι ανοιχτό. Η πόρτα, και δεν φυλασσόταν από αστυνομικούς, ήταν κλειστή. Άνοιξαν την πόρτα να μπουν μέσα και εκεί έγινε ένα αντού μαζικό από δημιουργίες των ΜΑΤ. Με άμεση καταστολή για ξύλο απέναντι σε φοιτητές. Και εκεί χτυπήθηκε και ο φωτορεπόρτερ στο κεφάλι, στο κούτελο. Εδώ την έφαγε. Δηλαδή είχε ένα καρούμπαλο σαν μονόκερος. Κάναμε την κλασική καταγγελία και περιμένουμε την αντίδραση της πολιτείας. Γιατί το αίτημα το δικό μας είναι στην πολιτεία. Εμείς είμαστε τα μάτια του κόσμου. Εμείς είμαστε το δικαίωμα στην ενημέρωση. Το δικαίωμα στην ενημέρωση είναι στον πολίτη. Οι παππούδες μας ματώσανε για να κατακτήσουν αυτό το δικαίωμα στην ενημέρωση. Χτυπιέται λοιπόν ένα αυτονόητο δημοκρατικό δικαίωμα προς την ενημέρωση.